σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Boston Celtics, τυπικά γηπεδούχοι, με κάποιες απουσίες σήμερα. Όπως και οι Σιρήνα Παρτιζάν, πάντα θα υπάρχουν απουσίες και στις δύο πλευρές. Θα υπάρξει πάντα ευκαιρία να βρίσκει χρόνος, να βρίσκεται χρόνος και για άλλους παίκτες. Δεν είναι κακό απαραίτητα να έχουν απουσίες κάποιες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν καλό rotation, να μπορούν να βρίσκουν πολλές επιλογές, να μπορούν όλοι να έχουν τον χρόνο τους. Φυσικά, το άστα και η πρώτη επίθεση, η μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Γουτζαμάνι. Κίνηση προς τα μέσα και το δύσκολο τελείωμα από τον Τζινάρη. Δεν τα καταφέρνει ριμπάντο το δρόμο του νούμερο 15. Το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Δούμε σε λίγο ποιος είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Κανακάρης. Καλτέο. Τζόρνταν, ωραία ψευδόνυμα. Η φανέλα Τζόρνταν την έχει φορέσει σε ένα φιλικό. Θυμόμαστε ο Γαλατάς. Στο οποίο έχει βγει και MVP. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στο τρίπο του Κανακάρη. Ένας πολύ καλός παίκτης, πολύ ικανός. Μπορεί και με μακρινές πάσεις να καταστρέψει άμυνες. Είναι έτσι. Και με τα μακρινά του σουτ μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Εντάξει, οι Celtics έχουν την κατοχή και πάνε στα χέρια του Δόγου. Παύλο. Όχι, στην Βαρ σίγουρα. Τσινάρης. Φιν, φιν κάνει. Με τους συμπαίκτες του. Κολλήγη στη πανέλα. Ήταν στα 5 δευτερόλεπτα. Θα δώσει το Δόγο. Με πάσα από το γύρο του. Θα πάρει το σύντη καλός πρέπει να κάνει. Και να είναι μακρινό πάσα που λέγαμε, αλλά έρχεται εκεί ο έγκαιρα ο Γεωργίου. Και κλέβει για τους Κέλτες. Στον Παπαδόπουλο. Πώς έχει μια τέτοια ονομασία πάντα στην Ελλάδα. Θα το ρωτήσουμε κανένα μέρα τι σημαίνει αυτό. Ο Τζαμάνης. Το 10ο καλό. Παίρνει το δεξί διάδρομο. Αλλά τελείωμα δεν είναι το δανεικό. Rebound. Του παίρνει ο Ερυθιάδης. Καλή σέντρο πάσα. Παρέμβαση του Παπαδόπουλου. Δεν βρίσκουμε ακόμα καλά στην κλειδάρα. Θα δω η Σιρήνα. Έχει την ευκαιρία τη. Σιρήνα με πολύ καλές λίγες μέχρι στιγμής. Δώσει δύο πόντων. Παρέμβαση. Έχει γίνει από τους άσπρους. Το παιχνίδι δεν ξέρουμε που μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει σε γρήγορο τέτοιο, μπορεί να πάει σε physical με επαφές. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Είναι σίγουρα φυσικά να μην ξέρουμε έτσι. Ο Δόκος με την μπάλα βρίσκει ωραία από το Τζινάρι. Και οι Celtics είναι κανείς να τρέχουν. Απλά το θέμα είναι πώς θα τους βγει η μέρα και το παιχνίδι. Ο Τζαμάνης. Πάμε στον Δόκο που θα εκτελέσει για δύο. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Το Δόκο θα τον καλέσει. Τρέχει η Σιρήνα. Έχει μια πολύ καλή ικανότητα με το scoop layup να δημιουργεί τις καταστάσεις. Ο Ερυφιάδης πήγε στην επαφή αλλά και η μπάλα στο ίδιο σημείο εκεί μπαίνει και βγαίνει και οι δύο ομάδες κάνουν καλές προσπάθειες, βέβαια υποπίεση. Βλέπουμε την μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει στα πρώτα λεπτά. Παπαδόπουλος. Έχει το σκουλάει ο Ερυφιάδης, ανεβάζουν την πίεση λίγο. Γεωργίου παίρνει ένα τρίποντο και κερδίζει φάουλ στο τρίποντο. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία για τους πράσινους να ανοίξουν λογαριασμό. Όσο πιο λίγα φάουλ μπορούμε, εντάξει. Και με κοινό εγώστον. Ωραίο αυτό. Ας προβλώσουμε ακόμα τρεις εγγελικές, ας το ψάξουν σιγά σιγά τα πατήματά τους. Εδώ έχουμε τη δεύτερη. 1-0. Και μέσα και η τρίτη, 2 στις 3. Ξεκινάει ωραία ο Θεοδωρής. Το σκορ γίνεται 2-0. Και λεπτά στο παιχνίδι του Φρέντς Κανακάρης. Το σύστημα για την ομάδα που πανήγουν σιγά σιγά οι χώροι. Παίζουν με 2 σκρίν ψηλά. Βρίσκει ώρα τον αριστερό διάδρομο. Δίνει στον Τέο. Ο Τέο στο πάτημα και στην ευθύνη απαντάει άμεσα για τη Σιρήνα. Μια ώρα που πάντα έχει την απάντηση. Όταν βλέπει τον αντίπαλο να σκοράρει. Παπαδόπουλος. Μην μπορεί να δείτε φυσικά ζωντανά και στο κανάλι μας στο YouTube. Βόβο. Γεωργίου. Τσινάρη. Εκτιμή στο χώρο εφόσον. Μουζαμάνι. Και περιμένει λίγο πιο μέσα. Γιάννη ο Γκου παίρνει τα βήματα και σκοράρει υποπίεση. Ωραίο και παλικαρίσκο, συνάμα καλά στο 4-2. Καλέσεις. Περνάει την πίεση του λόγου. Πηγαίνει πιο μέσα και φάουλ που κάνει στην βοήθεια ο Τσινάρης. Λίγα τα φάουλ. Νωρίς το παιχνίδι. Κανακάρης.
Μπάλα κουμπάει στο ζωγραφιστό. Ο Ριφτιάδης κάνει βήματα εκεί. Γιατί που έλεγξε το σταθερό του πόδι, το οποίο κουνήθηκε. Παπαδόπουλος. Ψηλά ο Γεωργίου, δεν ζητάει να ανοίξει. Υπάρχει λόγος. Θεωρεί. Παίρνει ωραία τον αριστερό διάδρομο. Σε πόντα να δεξιά. Δεν είναι καλύτερο. Πρέπει να λύσει. Περνάει από μία άμυνα ο Ντόκτορ. Στην πάσα και το καλάθι θα έρθει. Από τον Ερυθιάλη φυσικά όλη η δημιουργία ανήκει. Και φυσικά το μισό καλάθι. Στον Ντόκτορ Καλύση. Παπαδόπουλο. Μιλά πηγή άμυνα από τη στιγμή. Είναι πολύ μικρά πιθανό. Τώρα έχει λεφτό τον Παπαδόπουλο για να δώσει στον Παύλο τον Δόκο. Ένας παίκτης που κυνηγάει ευνηδιασμούς θα το δούμε λογικά σήμερα. Γεωργίου, Παπαδόπουλος θα κάνει σπίτι από τον Παπαδόπουλος. Κάνει το φλόγερ σε κίνηση. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση. Rebound ο Ριφιάδης. Κανακάρης έχει πιο Καλέσης. Του Πασάρου. Δόκτωρ Καλέσης. Να το σκουτ λέει απ. Σίγνα τσουρμού. Του Δόκτωρ Καλέση. 4-6. Δεν το κορδόνι. Γι' αυτό παγώνει ο χρόνος. Σωστά δουλειτή. Κοντά οι δύο ομάδες νωρίς το παιχνίδι. Παπαδόπουλος. Δύο χρονοτέις όντως, αλλά είναι πολύ μικρό. Πώς τον μόλις 6 σήμερα. Η σημεία έχει το γέλο του Λανδριανού, ο οποίος είναι ακόμα στο 50% θα λέγαμε. Δεν πάει ωραία στην επαφή ο Καλέσης. Πολύ ταχύς, πολύ ικανός. Δημιουργεί ζημιές. Κερδίζει και πολλές εδώ. Ένας πολύ ικανός παίκτης. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία στην ομάδα που ήθελε την εμπειρία, την πήρε. Τα δικά του χέρια. Και πρώτο συν 3 για τη Σιρήνα, 4-7. Παπαδόπουλος. Σε τον πάλι τον κόπο. Ο Τζαμάνης, ο Σακρέιερ, σηκώνεται με το αριστερό σωστά, αλλά στέχισε. Λοιπόν, Θεό, Κανακάρης. Παίρνει αριστερό διάδρομο. Η πάσα που δεν βγαίνει, ο Παπαδόπουλος προλαβαίνει. Πήγε να κερδίσει την κόντρα, αλλά δίνει την μπάλα στο δικό του το πόδι. Έξυπνο το σκέφτηκε. Πάρετε και το δικαιωμάτο, αλλά δεν ήταν ιδανική τελικά κατάσταση. Καλέσης, σακώνω ένα σκούπλο για Αθνάτος. 4-9, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Από τον έμπειρο παίχτη, Σπαρτουζάν, Βόβος. Δεν είναι αριστερό, διάδρομο, σηκώνεται και απαντάει. 6-9, πολύ παιχνίδι στο γραφιστό. Τις δύο ομάδες, θα ήταν πολύ συχνά εκεί. Σήμερα με κάποιους εθνικιασμούς πήρε το προβάτημα πριν λίγο. Ήταν 5 πόντι. Κανακάρης τώρα, δίνει συνέχεια η εβδομάδα, κλείνει και λιαρετίζει, πέρα στο παιχνίδι. Ο Θεό, χάνει την μπάλα από τον Κουτζαμάνι. Ο Κουτζαμάνις περνάει την πρώτη άντρα και τρέχει στους Κόστον. Ο Κου, δώσε ο Ζινάρη. Και τον περιμένει η άμυνα, θα περιμένει τους δέκτες του. Η πάσα δεν είναι ο Κανακάρης του πρέπει. Η Σιρήνα του ψάχνει επιλογές. Καλέσεις. Ήθελε πιο γρήγορο τέμπο, αυτό φάνηκε. Το δίνει στον Κανακάρη και η μπάλα πάει στο λιαρετίζει, θα εκτελέσει. Στεφάνι μπάλα ριμπάνω τον Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Γυρνάει η Σιρήνα. Ο Κουτζαμάνης είναι φίλοι. Θα είχαν γυρίσει και οι υπόλοιποι. Βόγος. Γεωργίου. Το σκρίνει τον Κουτζαμάνη. Μπάλα στον Βόγο. Κινεί τον Κουτζαμάνη στον ακολουθεί ο Θεό. Τρίπον τον Γεωργίου πάνω σε πίεση. Ριμπάνω τον Κουτζαμάνη. Και εκεί θα σκοράρει. Ευνοήθηκε την κατάσταση. Και πάρει καλή θέση. Και στέλνει τη διαφορά στον πόντο. Τεχνίδι του Κυπέλλου. Βασιτάκι της Θεσσαλονίκης. Η Αρετίνης γίνεται τα σκρίνη, τον ακολουθεί ο Παπαδόπουλος. Η βοήθεια, η πάσα, ο Καλέσης. Η κίνηση στο χώρο, το σκουπ λέει απ. Και ακόμα ένα καλάθι, το πίεση. Τρομερός, το πρώτο δεκάλεπτο. 8-11 συνεχίζεται. Το σχετικό κρεσέντο που επιβάλλει ο ίδιος. Ο Παπαδόπουλος. Λόγος, θα καταπίσει, θα εκτελέσει και θα απαντήσει. Και εφόσον επανέρχονται γκρινίτεροι. Κανακάρης. Χαμηλά για να διστάζουμε στο τρίποντο. Το δούμε να εκτελεί, είναι παίκτης που έχει το μακρινό σου. Η πάσα εδώ δεν βγαίνει, τσινάρης για βάζει ωραία και κλέβει. Παπαδόπουλος.
πίστε, κοντέ ο έρχεται το Λιαρετίδης, περνάει ο Παπαδόπουλος. Γίνεται όμως η παρέμβαση, επανέψουμε από πίσω. Και φάλε θα κάνει ο Παπαδόπουλος για να σπάσει τον εφημιδιασμό. Να βγάλει η Σιρήνα. Έχω μια αλλαγή. Ο Ασβεστόπουλος, το παιχνίδι ο Γιώργος. Είναι η αλλαγή της Σιρήνας. Παίρνει θέση περιφυγάλλη. Ωραίος φίλε επαναφορά, Κανακάρης με την μπάλα. Σκριν και η πάσα στο ύψος των βολών. Λιαρετίδης περνάει στον Τέο. Πήγε να βγάλουν το give and go. Γίνεται η παρέμβαση. Είναι κοντά αυτές, πάζει τον πάγκο. Είναι σωστό. Αλλά υπάρχουν και δύο παίκτες, σίγουρα κλείναν τους χώρους. Καλέσεις ακόμα ένα σκουπ λέει, τι κάνει σήμερα, απίστευτος. Ξέρω καλά σου. Πάρα πολύ καλός, εκρηκτικός θα λέγαμε. Λόγος, το πάτημα, κάτι όμως. Παραμένει στο τύπος οι Κέλτες. Εδώ, παναφορά από το Βόγο. Ο Θεόφιλος ο Ντουνούσης, πέρα στο παιχνίδι, παίρνει την μπάλα. Γεωργίου. Ο Μπουτιαμάνης του προσφέρει το σκριν. Γεωργίου στην ενέργεια και στο καλάθι, ωραίο lay-up. Και πάλι πατάς στο γραφιστό οι Celtics. Πάρα πολλούς πόντους που βρίσκουν εκεί. Παιχνίδι στο γραφιστό σήμερα. Καλέσεις, ακόμα μια απάντηση, τρομερός. Έχει φτάσει 10 πόντους. Μα αυτά και με αυτά. Μεγάλη ζημιά που κάνει. 12-15 το σκορ. Μπουτιαμάνης. Ωραία, ωραία παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο το footwork. 14-15. Κίνηση με το πόδι, δηλαδή η δουλειά που κάνει ο παίκτης για να αποκτήσει τις κατάλληλες κινήσεις. Καλέσεις. Θα πέσει σε συμπληγάδες πέτρες, αλλά θα στοχίσει, ναι, θα στοχίσει. Rebound ο Βόγκος. Ειρήνα τρέξει με ωραία ραχιά, τρίπλα περνάει. Βόγκο εναντίον όλων, φάουλ. Βολές. Κυρία και ψήφι, θα πάμε πάλι στο σκορ. Σοχίστε δεύτερο όμως. Rebound. Τελευταίο. Κανακάρης. Παρέμβαση και κλέψιμο από τον Παπαδόπουλο. Τις έντες καλούνται να τρέψουν τώρα για να πάρουν το προβάτισμα. Του Τζαμάνι. Άρχαλο και μήνυμα το κατάλαβε το ίδιο. Rebound από τον Καλέση. Σιρήνα από ένα αριστερό διάδρομο τον goal foul με τον Δόκτωρ τον Καλέση. Καλούνται να το σταματήσουν οι Celtics. Έχει κάνει τεράστια ζημιά. Εδώ παίρνει για πρώτη φορά θέση στο παρκέ ο Μιχαηλίδης. Πολύ είναι έξω εκεί. Και ο Καλέσης συνεχίζει ακάθεκτος μαζί με τη Σιρήνα Παρτουζάν. Παπαδόπουλος. Ένα τεχνικό θέμα θα επιστρέψουμε. Εδώ. Ακούμε προφορικά για λίγο το παιχνίδι. Τέο με την μπαλά. Έχουν πατήσει ζωγραφιστό. Ο Ασβεστόπουλος αστοχή. Ο Μιχαηλίδης κυνηγάει και κερδίζει την κατοχή. Γιαρετίδης. Κάνει την ενέργεια με ένα ωραίο floater. Απαντάει. Παπαδόπουλος. Στα 20 δευτερόλεπτα. Έχει την κατοχή. Παπαδόπουλος παίρνει πρόταση. Τον ακολουθεί. Ο Ντουνούσης παίρνει. Οχτώ δευτερόλεπτα. Το σκριν του Τζαμάνι. Η εκτέλεση του Βόγκου. Η μονομαχία του Τζαμάνι. 4 δευτερόλεπτα. Ένα ωραίο. Πού κάστο φόνο. Λοιπόν, το έχει χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν προλάβει να το κάτσει με Σιρήνα. Έτσι θα κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε. Είχαμε θέμα τεχνικό με το live του παιχνίδι. Θα γίνει μαγνητοσκοπημένο αναγκαστικά. Μας συγχωρήσατε γι' αυτό. Εδώ ο Βόγκος έχει μπάλα. Θα δώσει τον Κουτζαμάνι. Βόγκος.
ψάχνει, βρίσκει τον Κουτζαμάνι τον Βασιλή. Γυρίζει ωραία πολύ ο Ράμ το δεξί του χέρι. 18-20 το σκορ. Έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα ο Καλέσης. Θα πρέπει και οι άλλοι να συνδεθούν τώρα με το καλάθι. Για τη Σιρήνα, Δόκτωρ Καλέσης. Νούμερο 35 ο Τέο. Θα δώσει τον Καλέση. Είχε κάνει βήματα εδώ. Βιάστηκε λίγο. Παραπάνω. 8-20 και οι δύο πατάνε πολύ στο ζωγραφιστό. Γεωργίου αφήνει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Εκείνος κατεβάζει. Εδώ τη βλέπετε τον Μιχαηλίδη. Το σκρίν του Κουτζαμάνι σταματάει. Τον ψάχνει. Τον βρίσκει. Η μπάλα πάει ωραία στο Γεωργίου που θα πάρει το τριποντάκι. Rebound που παίρνει και δεν ανοίξουν οι συμπαίκτες του Ολιαρετίδης. Τέο με την μπάλα. Τον περιμένει ο Κουτζαμάνης. Ο Βεστόπουλος. Η μπάλα κουμπάει στο γραφιστό. Τέο επιχειρεί να γυρίσει με την πίεση του Κουτζαμάνη πάνω του. Rebound που παίρνει ο Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Δόγος με την μπάλα. Φταίει τον Κουτζαμάνη. Και αυτό γίνεται για να πάει η μπάλα στον Παπαδόπουλο. Δόγος. Κουτζαμάνη στα 9 δευτερόλεπτα. Παίρνει το διάδρομο αλλά χάνει την μπάλα. Πιο σημαντικό πράγμα του παιχνιδιού. Η μπάλα στον Αζεστόπουλο για τον εφηδιασμό. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και κλέβει με τη βοήθεια του Γεωργίου. Οι Boston Celtics ψάχνουν εφηδιασμό. Δόγος. Κάνει το πάτημα, σηκώνεται πάρα πολύ ωραία, αλλά η μπάλα δεν τον ευνοεί. Μπουτζαμάνης είναι εκεί. Κόβεται στα ίσια τον Τέο. Γιώργος Αζεστόπουλος. Η Σιρήνα στο προσκήνιο, ψώνει την μπάλα για τον Τέο. Ο Τέο παίρνει το χώρο και σκοράρει. Βγάζει τον εφηδιασμό η Σιρήνα, τελικώς ενώ οι Κέλτες είχαν την ευκαιρία τους. 18-22. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Δίνει στο δόγο. Γκουτζαμάνης. Θοδωρής ο Γεωργίου που εκμεταλλεύτηκε τον μικρό κενό για να σουτάρει. Ριμπάουντ τον Γκουτζαμάνη. Πολλά επιθετικά του Βασίλη. Εδώ κερδίζει και φάουλ χαμηλά. Κάνει μεγάλη ζημιά. Ο Γκου. Δίνει ομυρικές μάχες. Παλεύει για το καλύτερο δυνατό. Αλλαγές έχουμε. Για πρώτη φορά ο Ραφαήλ ο Ασβεστόπουλος με το νούμερο 11 και με το νούμερο 8 επιστρέφει ο Τζόρνταν ο Ερυφιάδης. Αναφορά του Παπαδόπουλου. Βρίσκει ωραία τον Βόγκο, για λίγο τον πραγματοποιεί τελικά, πέφτει για την μπάλα Μιχαηλίδης και κλέβει. Ασβεστόπουλος. Θα δώσει την άλλη πλευρά στον Ερυφιάδη. Παίρνει τα βήματα προς το καλάθι, σηκώνεται αλλά κόβεται το Γεωργίου. Παπαδόπουλος, Κουτζαμάνης. Το περιμένει η άμυνα, ο Γκου θα σταματήσει για να δώσει στον Παπαδόπουλο. Δόγος, το πάτημα, η εκτέλεση. Η μπάλα λύθη τη Στεφάνη, rebound του Ντουλούση. Κουτζαμάνης. Από το δεξί διάδρομο σηκώνεται και κερδίζει επιτυχώς το φάουλ. Βολές για τους Κέλτες. Μπορούν να πλησιάσουν στο καλάθι και πάλι. Κούπα στοχή στην πρώτη. Στοχή και στη δεύτερη rebound από τον Τέο. Ασβεστόπουλο. Μιχαηλίδη θέλει να πάρει πρόσβαση στο καλάθι. Το κάνει. Δίνει στο Γιώργο τον Ασβεστόπουλο. Ραφαήλ. Ο αδερφός του κάνει το lay-up. Θέλει να μιμηθεί τον Καλέση. Το scoop lay-up αλλά είναι άστοχος rebound από τον Δόγο. Πολύ δραστήριος ο Δόγος στο πρώτο ημίχρονο. Θέλει να τρέξει την ομάδα του. Να της δώσει τον αέρα που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια. Εδώ. Μπάλα όμως είναι για τη Σιρήνα. Αναφορά ετοιμάζεται να κάνει ο Σβιστόπουλος και θα δώσει στον Τέο την μπάλα. Αυτό είναι Ευθυμιάδης. Δεμετέο. Για συντομία. Εδώ στο King Mela. Ο Μιχαηλίδη. Η παρέμβαση του πίσω του Παπαδόπουλου. 11 δευτερόλεπτα επίθεση θα έχει η Σιρήνα. Πρώτα θα γίνει αλλαγή. Κανακάρης επιστρέφει. Η πρώτη θέση του Ευθυμιάδη. Η επαναφορά. Και παραμένει σε επίθεση η Σιρήνα. Εδώ ζητάει ο διαιτητής
Να πάει ο Γιώργος Ασβεστόπουλος στο σημείο που χρειάζεται. Και άλλη παρέμβαση. Παναφορά. Μιχαηλίδης με την μπάλα. Κανακάρης έχει πάρει θέση. Εκτελεί για τρεις. Το πρώτο κλείνει και συνάμα έστωχο. 18-25. Και πάνω πλέγουμε ότι πρέπει να συνδεθούν και άλλοι παίκτες με το καλάθι. Αυτό γίνεται. Η Σιρήνα παίρνει ανάσα 7 πόντων. Μπουτζαμάνης. Ντουνούσης. Μπουτζαμάνης ο ζωγράφης. Το κάνει την περιστροφή για το ανάποδο layup. Rebound ο ίδιος. Και άλλο επιθετικό rebound του Μπουτζαμάνη. 20-25. Αν δεν κάνουμε λάθος, έχει 6 επιθετικά rebound. Έχει κάνει τεράστια ζημιά στην αντίπαλη άμυνα. Μιχαηλίδης. Να ωραίο. Δεξί χουκ. Συνδέονται πλέον αρκετοί με το καλάθι για τη Σιρήνα. 20-27 το σκορ. Παπαδόπουλος. Θα ψάξει εκλογές, θα δώσει το Δόγκο. Δέκο Κουτζαμάνι. Ακολουθεί άμυνα, ο Δόγκος προστατεύει. Και βρίσκεται τον Τουνούσι. Ο Ντού για τον Κου. Κουτζαμάνις. Θα πάρει δύο βολές. Είναι άτυχος, αλλά καλύτερα να είναι εύστοχος στις βολές. Όχι, time out έχουμε. Μετά τη βολή time out. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. Και η δεύτερη και time out που καλούν οι Celtics. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Τον Κανακάρη να είναι στην μπάλα. Περιμένει πιο μέσα ο Τσινάρης τώρα. Θέλουν να αλλάξουν πράγματα και οι Celtics. Το δεύτερο δεκάλεπτο είναι μέχρι στιγμής για τη Σιρήνα το ιδανικό. Αν προηγηθεί και με 7 πόντους. Μιχαηλίδης εδώ θέλει να το ξανακάνει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Γεωργίου κυνηγάει, προλαβαίνει και ο Κουτζαμάνης παίρνει την μπάλα. Ο Μπού με την μπάλα σταματήσει για να περιμένει τους συμπαίκτες του. Γεωργίου. Θα αφήσει τον Τζινάρη. Ο Τζινάρης παίρνει πρόσβαση στο καλάθι. Δόγκος εκτελεί. Αλλά είναι άστοχος. Τριμπάουντας Βεστόπουλου. Ο Φώτης με πίσω, με πλάγια βήματα. Και με πίσω βήματα. Για να φτάσει μέχρι το αριστερό λεάπ. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Συνδυασμός με φρένο. Όμως του βγαίνει ιδανικά. Για να επιστρέψει το σύν 7 η Σιρήνα. Γεωργίου. Δόγκος. Ψάχνει και βρίσκεται τον Κουτζαμάνι. Εκείνος γυρίζει, κόβεται, αλλά έχει κάνει και επιθετικό φάουλ. Καλή άμυνα για τη Σιρήνα. Πέρα από την επίθεση και στην άμυνα κάνει καλή δουλειά. Φώτης Κανακάρης. Ψηλά το σκρίν του Μιχαηλίδη. Κανακάρης αφήνει χέρι με χέρι στον Ασβεστόπουλο. Ασβεστόπουλος φάουλ. Έχει κάνει ο Φώτης ο Τσινάρης. Τρία ομαδικά φάουλ για τη Σιρήνα. Μόλις το πρώτο για τους Χόστον Celtics. Ασβεστόπουλος. Θα πάρει το τριποντάκι από πολύ μακριά. Αλλά θα είναι άστοχος. Κλειστό το παιχνίδι παραμένει. Δεν μπορείς να πάρει το συν 10 η Σιρήνα. Γεωργίου. Σταματήσει νωρίς για να δώσει τον Κουτζαμάνι. Ο Γκου θα πάρει τα βήματα, αλλά θα στοχίσει. Ριμπάνει τον Μιχαηλίδη. Βάζει την μπάλα στο παρκέ, δίνει στον Κανακάρη. Κανακάρη σταματάει για να πάρει το σουτάκι 2 πόντων. Και πάλι εύστοχος, απελευθερώνει τον Σιρήνα τώρα. Και παίρνει προβάτισμα 9 πόντων. Το πρώτο δεκάλεπτο είναι το δεύτερο καλέσει. Το δεύτερο είναι της υπόλοιπης ομάδας. Γεωργίου. Τσινάρης. Μιχαηλίδης τον πιέζει. Ο Τσινάρης σταματάει. Θα ψάξει τις επιλογές του. Θα δώσει τον Δόγκο. Ο Δόγκος θα εκτελέσει για δύο. Ο Ντουνούς θα μονομαχήσει. Θα πάρει την μπάλα τον Ασβεστόπουλο. Θα τραβηχτεί πιο πλάγια. Θα βρει τον Κουτζαμάνι. Ο Κουτζαμάνι θα πάρει αριστερό διάδρομο. Δεν θα ολοκληρώσει την φάση, αλλά θα πάρει κι άλλο επιθετικό rebound. Η μπάλα βρίσκει σε πόδι από παίκτη της Σιρήνας. Και αλλαγή. Ο Παπαδόπουλος θα επιστρέψει μετά από λίγη ώρα. Θα πάρει τη θέση του Βασίλη του Κουτζαμάνι. Με 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Η επαναφορά του Ντουνούση. Η μπάλα στο Γεωργίου. Μερό άλμα θα συγκρατήσει.
Παπαδόπουλος. Θα πλήσει από τη Ζηρίνα. Παπαδόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα το κάνει και θα πάρει φάουλ που το έχει κάνει ο Ρυφιάδης. Δύο βολές για τους Celtics, πρώτα αλλαγή. Δόκτωρ Καλές επιστρέψει. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Θα πάρει τη θέση του Ερυφιάδη. Άσφυγε πρώτη βολή. Είναι και καλό στυλ. Και στη δεύτερη κυνηγά η Γεωργίου, αλλά παίρνει το rebound ο Μιχαηλίδης. Κανακάρης με την μπάλα. Μέσα πολύ ωραία στιγμή ο γιος φωνάζει τον Βασίλη τον Κουτζαμάνη. Μιχαηλίδης, παραλίγο το λάθος ο Καλέσης, με τον Κανακάρη θα συγκρατήσουν. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Κανακάρης κάνει ραχεία ντρίμπλα, τραβιούνται και έξω. 5 δευτερόλεπτα. Η πάσα δεν βγαίνει, Τσινάρης που κλέβει. Ο Παπαδόπουλος θα ψάψει για να δει τον Βουνούση. Ο Κανακάρης θα έρθει για να ψηλιωθεί και θα κλέψει. Κάνει όμως λάθος ο Τσινάρης και το φάουλ που έχει κάνει ο Φώτης εκεί. Με συμπληρωμένο ομαδικά φάουλ τώρα η Σιρήνα θα πρέπει να ανταπεξέλθει για τα τελευταία 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Μια αμφιβολή. Στοχεί στην πρώτη. Και τη δεύτερη. Την οποία θα τη βάλει και θα μειώσει για την ομάδα του στους 8 πόντους. Κανακάρης. Δόκτωρ Καλέσης. Με πλάτη στο καλάθι. Θα πάρει το στάκι 2 πόντων καθώς η άμυνα πήγε χαμηλά. Rebound από το Δόγο. Παπαδόπουλος. Του Κανακάρη και τώρα τον Ζεστόπουλου. Θα πάμε πιο πίσω. Η μπάλα στο Γεωργίου. Δόγος. Θα εκτελέσει για δύο και θα το βάλει. Οι Celtics πλησιάζουν και μειώνουν στους 6 πόντους τη διαφορά. Καλέσεις. Αφήνει στο Μιχαηλίδη που θα κάνει σου 2 πόντων. Rebound τελικά από τον Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Ενώ πλησιάζουν στα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου μέρους. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Γεωργίου. Τώρα τη στάση στο τρίποντο καθώς ήταν άστοχος πριν. Θα πάρει το δεψί διάδρομο μετά την προσποίηση. Ωραία κίνηση, αλλά είναι άστοχος. Ριμπάνο Μιχαηλίδη. Καλέσεις. Στο δεύτερο δεκάλεπτο κάνουν καλύτερο ρόλο και το ριμπάνο Σιρήνα. Ασβεστόπουλος. Δίνει τον Καλέση που ζήτησε. Καλέσεις. Αλλοιώνει την προσπάθεια Γεωργίου που θα πάρει το ριμπάνο. Παπαδόπουλος. Το παιχνίδι είχε ανοίξει αρκετά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένας πιο γρήγορος ρυθμός. Πάθο σίγουρα παράμιλο. Δόγος. Και επίσης μας παίξει εδώ. Δόγος κοράρει, αλλά θα σταματήσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Μπάλα στα χέρια του Κανακάρη. Βγαίνει από τα σκριν και παίρνει την μπάλα ο Λιαρετίδης. Κανακάρης. Καλέσει στο πάτημα η εκτέλεση με ένα πόδι. Rebound από τον Γεωργίου. Και οι Celtics έχουν πλησιάσει για τα καλά, έχουν μειώσει στους 4, μπορούν να μειώσουν κι άλλο λίγο πριν κλείσουμε για το πρώτο μέρος. Τσινάρης τριποντάκι. Δεν άστοχος, τρέχει, προλαβαίνει όχι. Για λίγο δεν προλαβαίνει ο Ντουνούσης. Μπάλα για τη Σιρήνα. Κανακάρης. Ωραία προφημένη πάσα για τον Ασβεστόπουλο. Φάτσα με το καλάθι, δεν θα λαθέψει. Ωραία δημιουργία, πολύ ωραία σκέψη από τον Φώτη, ο γνήσιο playmaker της ομάδας. Παπαδόπουλος. Γεωργίου. Δόγος. Παπαδόπουλος. Παίρνει ωραία το χώρο και απαντάει άμεσα. 29-33. Κανακάρης. Μπορεί να εξαντλήσει όλο το χρόνο αν θέλει η Σιρήνα. Για να δούμε τι επιλέξει. Αυτό μάλλον θα γίνει. Κανακάρης. Με 10 δευτερόλεπτα. Ραφαήλ. Η πάσα στη γωνία. Ωραία. Ο Λιαρετίδης πατάει. Εκτελεί.
Αστοχή, μονομαχίες. Δύο δευτερόλεπτα, Βόγκος. Δεν θα προλάβει να πετάξει. Και έτσι θα κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. 29-33. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Πάμε πίσω. Εδώ. Τρίτο δεκάλεπτο. Η Σιρήνα κάνει καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως οι Σέλτικς πλησιάζουν. Το παιχνίδι παραμένει κλειστό. Και Αμφίροπο. Ασβεστόπουλος, ο οποίος εκτελεί με κάτσα μισό τρίποντο. Πιάνει, εκτελεί. Και διαμορφώνει το 29-36. Μπαίνει με το δεξί η ομάδα της Σιρήνας. Παπαδόπουλος. Λίγο χρόνο στο παιχνίδι. Φυσικά. Πολύ νωρίς για να λέμε διάφορα. Γεωργίου, ωραία στην επαφή. 31-36. Κανακάρης. Γρήγορος ο ρυθμός που δίνει η Σιρήνα. Ο Λιαρετίδης με αριστερό χέρι. Ωραίο καλά σε τη Σιρήνα. Ανεβάζει το ρυθμό και ανακτάει το προβάτισμα των 7 πόντων. Παπαδόπουλος. Χαμηλά η άμυνα. Παπαδόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα. Μπάλα πρέπει να βρει και σαν πόδι. Και είναι του Βασίλη του Κουτζαμάνη. Η Σιρήνα στην επίθεση με το Φώτο Κανακάρη στην μπάλα. Το προκαλέσει. Λιαρετίδης θα εκτελέσει για δύο και θα εστοχίσει και πάλι. Μπαίνουν δυναμικά. Μπαίνουν μάχημοι. Συν 9 για τη Σιρήνα. Θοδωρής Γεωργίου. Τρίπλα. Βόγκος. Παπαδόπουλος. Τσινάρης. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Τσινάρης πηγαίνει προς τα μέσα και παίρνει φάουλ που του έχει κάνει ο Ραφαήλ. Ο Ασβεστόπουλος. Σιρήνα ανέβασε το ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Παναφορά του Τσινάρη. Βόγκος. Πάτημα εκτέλεση. Κοντόνος στο σούντριμπάντο τον Ασβεστόπουλο. Θα πετάξει. Θα βρει τον Μιχαηλίδη. Λιαρετίδης. Ωραία με τα αριστερό χέρι. Ένα αχ. Από όλο το πάντο. Τι κρίμα δηλαδή. Σιρήνα όμως είναι στην επίθεση. Μπορεί να πάρει το ψήφιο προβάτισμα. Για πρώτη φορά. Κανακάρης. Λιαρετίδης θα εκτελέσει. Πάνε στη μέση απόσταση πλέον. Σοφά. Παίρνουν τα μέτρα που τους δίνει η άμυνα. Δεν είναι μόνο το τρίποντο οι επιλογές που μπορείς να βρεις. Υπάρχουν και τα σούτ μέσα απόστασης. Γεωργίου. Πρέπει να δει τον τρέιλερ. Δεν τα καταφέρνει. Ο στόχος συγκρατεί. Γεωργίου με την μπάλα. Τρίποντο. Δεν βρίσκει όμως το στόχο. Rebound Λιαρετίδη. Ανεβαίνει και πάλι ο ρυθμός. Μιχαηλίδης. Καλέσει σε κίνηση στο σκουπ λέει. 31-42. Πρώτο συν 11 για τη Σιρήνα. Στα 22 λεπτά αγώνα. Γεωργίου. Σταματήσει για να δώσει τον Τζινάρη την μπάλα. Η πίεση. Επιμένω στην πίεση. Η Άσπρη Γκουτζαμάνης. Θα πάρει πρόσβαση στο καλάθι. Θα κάνει το φλόουτε. Θα πάρει ο ίδιος το rebound. Πολύ μαχητικός. Ο Βασίλης κερδίζει δύο βολές. Πάρα πολλά επιθετικά rebound. Είναι αυτός που κρατάει σταθερή την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης. Πάνω όμως του Βόγκου, του Τζαμάνης. Ο φλόουτερ δεν βρίσκει το στόχο, rebound του Καλέση. Η Σιρήνα τρέχει και πάλι. Καλέση. Αυτό το σκουπ λέει πάρα πολύ έξυπνο. Μπορείς να κερδίσεις και φάουλ, έτσι. Κερδίζει την επαφή. Κερδίζει βολές. Βάζει και τη βολή. 31-43. Και με 2 στις 2 γίνεται το 31-44. Παπαδόπουλος αφήνει στο Γεωργίου. Το κατεβάζει την μπάλα.
Celtics με πολλούς πόντους στο ζωγραφιστό στο πρώτο ημίχρονο καλούνται να κάνουν το ίδιο. Καλέσεις για Ρετίβη, μπάλα καταλήγει στον Εφημιάδη, βρίσκει τον Ασβεστόπουλο, βρίσκει το μικρό κενό και από μέσα απόσταση χτυπάνε και πάλι αμέσως time out από τους Boston Celtics. Θα συνεχιστεί η περίοδος με 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Οι Κέμπτες θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί. Θέλουν να βρουν τις λύσεις που χρειάζονται. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Θέλει να πάρει στο κεντρικό διάδρομο, τον παίρνει ωραία. Αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση. Το 31-46 θα παραμείνει. Η μπάλα στα χέρια του Κανακάρη. Κατεβάζει για να δώσει το Λιαρετίδη. Ο Φημιάδης. Ωραία σε πρώτο χρόνο στο δόξο του Καλέση. Για να πάει πιο κοντά. Βλέπει ωραία την άμυνα που κλείνει, δίνει στο Λιαρετίδη, το floater σε κίνηση, rebound του Κουτζαμανί. Πάντως τα σούτ μέσα απόσπαση έχουν δώσει πολλές μισήρινα, βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι. Κλέβει ο Εφημιάδης, εφημιασμός 3-2, Κανακάρης. Θα σταματήσει, θα εκτέλεσει. Καλέσει, θα πάρει το rebound. Θα σηκωθεί πολύ ωραία, 31-48. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Δώσε ωραία στο Θοδωρή, τον Γεωργίου, τον Τέο. Τον Celtics, Γκουτζαμάνης, θα σταματήσει, θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος όμως, rebound Ευθυμιάδης, Κανακάρης, ξεχύνονται σε εφημιδιασμό και πάλι υπέστη Σιρήνας, Ευθυμιάδης, στο floater. Το τέλειο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής για τη Σιρήνα, στα μισά. Με ένα πολύ καλό προβάτισμα, Θεόφιλος Ντουνούσης. Αφήσει την μπάλα στον Τέο. Οι Κέρδες θέλουν να διατηρηθούν, ζωντανοί θέλουν. Η μάσκα οξυγόνου, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση, Ντουνούσης. Ο Κανακάρης που κλέβει, έχει πάρει μπρος για τα καλά η Σιρήνα. Κανακάρης σηκώνεται και σκοράρει. Η διαφορά περνάει τους 20 πόντους τώρα. Κάτι που δεν είχε φανεί καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Παπαδόπουλος. Γεωργίου. Ανέβηκε ο Γκουτζαμάνης, διασκρίνει ο Γεωργίου, θα πάει τα δεξιά, μαχητικά. Ο Γκουτζαμάνης θα πάρει το rebound, θα διεκδικήσει και πάλι και θα σκοράρει. 33-52. Καλέσεις. Ο Φημιάδης στην εκτέλεση και στο καλάθι σου τριών πόντων. 33-55. Πάρα πολύ εύστοχο στο τρίτο δεκάλεπτο της Σιρήνας. Σίγουρα το ποσοστό ξεπερνάει. Ποσοστό ευστοχίας ξεπερνάει το 60%. Γεωργίου. Τσινάρης πιέζεται. Περνάει. Κάνει την ενέργεια με σπάσιμο Μέσης. Ριμπάουντ Εφημιάδης και πάλι εφημιδιασμός. Πετάει ωραία στον Καλέση. Καλέσης ολοκληρώνει τη φάση. Πάρα πολύ ωραίος εφημιδιασμός. Όλα ιδανικά για τη Σιρήνα. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Time out. Καλούν οι Celtics. Είμαστε πίσω. Καλούνται να αλλάξουν πράγματα. Οι Κέλτες στα 26 λεπτά αγώνα βρισκόμαστε. 33-57 το σκορ. Δόχος με την μπάλα. Γεωργίου επιστρέφει στον πόγο. Θα κάνει την εκτέλεση για δύο. Το σύντομο όμως είναι κοντό. Ριμπάουντας Βεστόπουλος. Θα τρέξει. Θα κάνει την περιστροφή αλλά δεν θα τον βγει. Δεν θα του βγει. Ο Παπαδόπουλος κλέβει. Ο Γκουτζαμάνης παίρνει στο ζωγραφιστό και με αριστερό lay-up μειώνει σε 35-57. Φώτης Κανακάρης. Είναι ωραίες αποστάσεις, το έχουν δουλέψει πολύ αυτό. Το give and go του Ζεστόπουλου, το rebound του Τζαμάνι. Φόβος. Λίζει έγκαιρα, η αστρόμαυρη ομάδα. Παπαδόπουλος παίρνει την μπάλα, δίνει στο Γεωργίου. Ο Γεωργίου για τρεις, φάουλ στο τρίποντο είναι. Έχει γίνει. Στοχίσει. Μπάλα πηγαίνει πολύ στη Στεφάνη. Έχει όμως τρεις βολές. Άντως, στην πρώτη έχει άλλες. Μπορεί να μειώσει. Πάλι τη δεύτερη.
Βάζει και την τρίτη για να γίνει το 37-57. Κανακάρης. Σε ίδια πρώτη χρονιά φέτος στο μπασκετάκι. Ο Boston Celtics είναι από το 2023, όταν ξεκίνησαν στην Evolution League την πορεία τους. Διατηρούν πολλά πρόσωπα από τότε. Είναι ένας ωραίος κορμός παικτών. Παραμένουν αναλύωτοι στο χρόνο. Ωραία πας εδώ. Ο Κανακάρης έχει μια πολύ καλή ικανότητα να βρίσκει μακρινές πάσες ακριβώς στους εκεί που πρέπει. Δεν το έχουν πολύ παίκτη αυτό. Δόγος με την μπαλά. Παπαδόπουλος περνάει ωραία. Η πάσα στον αφύλακτο Ντουλούση. Rebound που παίρνει ο Εφημιάδης. Κανακάρης με την μπαλά. Ωραία πάσα στην άλλη πλευρά. Ερυθιάδης. Φάουλ που έχει κάνει ο Θεόφιλος ο Ντουλούσης. Δεύτερο ομαδικό μόλις για τους Celtics. Με 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κανακάρης εμφανίζεται στη γωνία για να κερδίσει. Rebound του Μπουτζαμάνη. Και για να τον πιέσει ο Βεστόπουλος. Ο Μπουτζαμάνης πάει να βρει τον Παπαδόπουλο, τον βρίσκει. Γεωργίου. Μπουτζαμάνης. Θα κινηθεί προς τα μέσα, δώσ' τον Δόγο. Ο Δόγος πέφτει για την μπάλα. Παπαδόπουλος συγκρατεί 6 δευτερόλεπτα. Μπουτζαμάνης. Ντουλούσης. Κάτσεν σου, το έχει. Rebound τον Ευθυμιάδη. Αμέσως και μπρος η Σιρήνα. Ευθυμιάδης. Γεωργίου κλέβει. Δεν βγαίνει αφνιδιασμός. Τρέχει στην άλλη πλευρά ο Γεωργίου που κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια. Και άλλες βολές θα εκτελέσει. Αρχίζει να ζεσταίνεται. Εδώ είναι μια ευκαιρία να πέσει διαφορά κάτω τους 20. Θα πάρει λίγο ψυχολογία η ομάδα των πράσινων. Μια. Δεύτερη είναι ευστοχή. 38-57. Βοήθησε το time out να μειώσει λίγο η ομάδα των Celtics. Ερυφιάδης. Αφύλακτος Ευθυμιάδης για 3 στο πρώτο του. Ονομαχίες με το rebound. Πέφτει ο Ντουλούσης. Πέφτει και ο Αζωστόπουλος τζάμπολ. Κάνε το βελάκι. Το βελάκι είναι για τους Celtics. Ο Μιχαηλίδης θα επιστρέψει. Θα πάρει τη θέση του Φώτη του Κανακάρη. Γεωργίου και Παπαδόπουλος. Δόκος με την μπάλα. Περιμένει λίγο πιο μέσα η άμυνα. Ο Δόκος πάει προς τα μέσα. Κάνει το running flow, το rebound από τον Ευθυμιάδη. Κατεβάζει και την μπάλα αν χρειαστεί. Γεωργίου στην παρέμβαση. Σιρήνα παραμένει σε επίθεση. Μιχαηλίδης. Κάνει χώρο, ωραία. Σταματήσε την τρίπλα. Θα δώσει τον Ευθυμιάδη. Θα προστατεύσουν το σώμα του. Θα βρει τον Ερυθιάδη που κινείται προς τα μέσα. Τον κόβει καθαρά. Ο αντίπαλος του Ασβεστόπουλος επιμένει. Κάνει την ενέργεια. Κι άλλο θετικό rebound. Θυμιάδη στο τρίποντο. Δεν πιστεύει το συμπέκτης του. Αυτό σημαντικό. Άσχετο από το σούτ, ανάστοχο. Μπουτζαμάνης. Θα τον κλείσουν ιδανικά, θα τον οδηγήσουν σε άστοχο σούτ. Rebound ο Ρυφιάδης. Η πάσα για τον Μιχαηλίδη. Θυμιάδης. Γυρίζουν όλοι στην άμυνα. Ο Ρυφιάδης. Ο Μιχαηλίδης επιμένει. Και επιμένουν εδώ Μικά, 38. 59. Με 18 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Houston Celtics. Παπαδόπουλος. 8 δευτερόλεπτα τώρα, Παπαδόπουλος. Θα κάνει την περιστροφή, ωραίο. Άντυχο στον τελείωμα, Γκουτζαμάνης. Θα πάρει το φάουλ εκεί. Βολές για τους Celtics. Μπορούν να μειώσουν. Και άλλες ευκαιρίες. Μέσα η δεύτερη. 39-59. Αν έχουμε αλλαγή. Όχι.
Παναφορά του Μιχαηλίδη. Φινιάδη δεν θα κάνει επίθεση. Μπορούσε να την πετάξει. Απλά μπορούσε να χαλάσει τα στατιστικά του όμως. Ήταν και αυτά. 39-59 με το κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου. Είμαστε πίσω. Δόκτωρ Καλέσης. Πιέζει ο Κοκός. Σκριν ψηλά από τον Μιχαηλίδη. Καλέσει από τον αριστερό διάδρομο. Σκόνται με το ψυχαίρι. Rebound του Γεωργίου. Πετάει. Ο Μπουτζαμάνης τρέχει για την μπάλα. Θα την πάρει. Μπουτζαμάνης. Πόσο άτυχος είναι. Απίστευτο. Σηκώθηκε βέβαια με το ψυχαίρι. Από τον αριστερό διάδρομο δεν είναι εύκολο. Ο αριστερός διάδρομος συνήθως δεν είναι απαραίτητα σχετικό και σωστό. Θέλει το αριστερό χέρι. Καλή ήταν η προσπάθειά του, μπάλα μπήκε και βγήκε εκεί. Έχει όμως βολές. Πρώτη άστοχη. Δεύτερη όμως είναι εύστοχη. 40-59, καλέσεις. Θα το βάζει και την μπάλα αν χρειαστεί. Και προστατεύει. Για να δώσει τον Μιχαηλίδη. Ασβεστόπουλος γίνεται τα screen. Εκτελεί για τρεις. Και είναι έστωχος και πάλι. Δεύτερο και τρίτο στο παιχνίδι. 40-62. Παπαδόπουλος. Παύλος ο Δόκος με την μπάλα. Βρίσκει πολύ ώρα τον Κουτζαμάνι και το Καλάσης έρθει. Η άμεση απάντηση. 42-62 έχουν καλύψουν πολύ χαμένο έδαφος. Οι Χέλτες, το οποίο το χάσαν στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί έγινε μεγάλη ζημιά. Μιχαηλίδης. Ο Ραφαήλ. Η πάσα δεν βγαίνει. Η μπάλα θα κλαπεί. Κουτζαμάνι θα τρέξει. Θα πάρει. Ωραία, αλλά θα στοχίσει εκεί. Δεν είναι πάντα εύκολο. Φαινομενικά εύκολο είναι κοντινές αποστάσεις. Πολλές φορές είναι πιο εύκολο να βαράσει τρίποντα. Εδώ ο Φάλ θα κερδίσει. Ο Θεοδωρής ο Γεωργίου. Δώσαμε στο χέρι. Οι αντιπαλός του δεν έχουν χωρίσουν τίποτα οι δυο τους. Οι Χέλτες δεν τα παρατάν, μπορούν να κάνουν ζημιές. Αν βρουν χώρο. Ο Γιώργος ο Φιλανδριανός θα περάσει για να πάρει και τη συμμετοχή. Δεν είναι στο 100% έτοιμος. Όπως μας έχει δηλώσει ο ίδιος. Θα επανέλθει σιγά σιγά. Δεν θα το ρισκάρει και η ομάδα του. Παπαδόπουλος. Θα δούμε βέβαια, μπορεί να βγάλει ένα χρονικό διάστημα. Θα φανεί. Καλό να μην το ρισκάρει βέβαια. Στο 100%. Γεωργίου. Δόγκος. Θα πάρει τρίποντο. Θα είναι κοντό όμως το σούτ. Ντουνούς διεκδικεί. Την μπάλα βγάζει ο Μιχαηλίδης. Αναφορά από τον Ντουνούση. Παπαδόπουλος. Γκουτζαμάνης. Θα σηκωθεί με το αριστερό χέρι. Πολύ ωραία εκεί. 44-62. Γιώργος Λανδριανός. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Και παίρνει και δεξί διάδρομο. Και σκοράρει κιόλα. 44-64. Έκανε ένα κόστο του κόστου που κανένα δεν το περίμενε. Παπαδόπουλος. Τράνησε η άμυνα. Δόγος. Παίρνει χώρο προς τα μέσα. Κάνει το πάτημα για την εκτέλεση. Γκουτζαμάνης διεκδικεί. Κάνουν την παρέμβαση αντίπαλοι του Φιλανδριανού στο rebound. Καλέσει. Τρίπλα τότε τα πόδια. Παίρνει το χώρο. Σηκώνεται πάρα πολύ ωραίο. Καλά στο κεφάλι. 44-66. Παπαδόπουλος. Η παρέμβαση. Μπάλα πηγαίνει στο Γεωργίου που θα πάρει τρίποντο. Αλλά θα είναι άστοχος εκεί. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Φιλανδριανός. Να με τι σύστημα έχουνε. Βγαίνει τα σκύρια ένας Ζεστόπουλος. Ακολουθεί όμως ωραίο ο Παπαδόπουλος. Σε επίθεση Σιρήνα, 13 δευτερολέπτο. Μιχαηλίδης. Η κίνηση του Καλέση, παρέμβαση του Δόγκου. Και η μπάλα για τη Σιρήνα. Ασβεστόπουλος θα πάρει τρίποντο και βάζει πάλι τρίτο του τρίποντο. Κάνει και αυτό στη ζημιά του. 44-69 το σκορ. Θοδωρής Γεωργίου. Φιλανδριανός που τη βλέπει.
Γεωργίου στην ενέργεια. Δεν θα κερδίσει ο Αζωστόπουλος στο rebound. Τη Σιρήνα σε εκνηδιασμό. Ο Αζωστόπουλος δεν μετράει, έχει κάνει βήματα. Ο Παδόπουλος έπεσε έγκαιρα την κατάλληλη στιγμή. Τον οδήγησε στο λάθος. Time out έχουμε εντωμεταξύ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε πίσω. Μπάλα ο Παπαδόπουλος. Κέντες πλέον είναι πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να βρουν το γέρος της λύσης. Όπως εδώ με τον Γεωργίου θα είναι μια λύση. 46-69. Εκεί που είναι. Κάποιος ποθεί. Βολή για τη Σιρήνα. Είναι άστοχη. Μπάλα για τη Σιρήνα. 6 λεπτά και 3 λεπτά, εφαρόλο για το φινάλε. Φιλανδριανός με την μπάλα. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα. Καλούνται να κάνουν την απαιτούμενη διαχείριση. Εδώ θα πιεστεί ο Φιλανδριανός. Καλέσεις. Και να πάρει το χώρο, μαζεύει ο γέρος την μπάλα για να δώσει τον Μιχαηλίδη. Και εκείνος δεν θα λαφέψει. 46-71, Παπαδόπουλος. Γεωργίου. Θα πάρει το χώρο προς τα μέσα και θα πάρει το φάουλ. Βολές για τους Celtics. Το έχει πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 48-71, καλέσεις. Προστάτους προς τα μέσα, εδώ κάνει λάθος. Θα κλείψει ο Παπαδόπουλος. Οι Celtics τρέχουν. Έχουν ευνηδιασμό. Παπαδόπουλος. Γκουτζαμάνης. Παίρνει το rebound, Ντουνούσης. Επιστρέφει ο Παπαδόπουλος, Μουνούσης, Γεωργίου στο τρίποντο. Δεν θα λαθέψει εδώ, 51-71. Διαφορά πέφτει στους 20, η μπάλα παίρνει ο Φιλανδριανός. Τελικά θα βγάλει ένα χρονικό διάστημα στο παιχνίδι. Φαίνεται έτοιμος πάντως. Ο Αζωστόπουλος, rebound ο Κουτζαμάνης. Πρέπει να τρέξει λίγο την ομάδα του. Θα δώσει τον λόγο. Ο λόγος θα πάει προς τα μέσα. Αλλά θα είναι άστοχος, rebound ο Μιχαηλίδη. Κατεβάζει. Δίνει στον Ραφαήλ. Και επιστρέφει ο Μιχαηλίδης. Ενώ έχει πάει πιο μέσα. Αζωστόπουλος. Καλέσει, θα τρέξει, θα προλάβει. 9 δευτερόλεπτα για τη Σιρήνα. Καλέσει. Η εκτέλεση του Αζωστόπουλου στο καλάθι. 91-73. Πάρα πολύ εύκολη η Σιρήνα σήμερα. Συνεχίζει και στο 4ο δεκάλεπτο την πορεία τη. Παπαδόπουλος. Η παρέμβαση, ο Φιλανδριανός κλέβει. Πετάει, Αζωστόπουλος υποδέχεται. Παίρνει το διάδρομο, ένα δύο από τον Γεωργίου. Με πολύ πείσμα και πάθος. Αναφορά. Από τον Μιχαηλίδη. Καλέσει. Βήματα. Που έχει κάνει. Πάντως έχει κάνει τεράστιο παιχνίδι. Σοβαρή υποψηφιότητα για να βγει MVP. Παπαδόπουλος. Ζαμάνης. Παίρνει το διάδρομο, αστοχή, rebound του Καλέση. Η Σιρήνα τρέχει. Ο Καλέση κατεβάζει. Κρύβει την μπάλα. Δεν την εμφανίζουμε στο καλάθι. Rebound του Βεστόπουλου. Η ενέργεια και το ιδανικό τελείωμα. 51-75 το σκορ. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλή σύγχρονα σήμερα. Το δύο μάτια είναι και ήδη στην Development League. Αλλά είναι παιχνίδι κυπέλλου αυτό. Αζωστόπουλος τρέχει και πάλι. Δίνει στον Ραφαήλ και κοινό σκοράρει. Πάρα πολύ ευνηδιασμοί. Πολύ σωστή δουλειά, πολύ σωστή μεταχείριση του παιχνιδιού. Που έχει κάνει η Σιρήνα. Δίκαια. Προηγείται. Και 51-77. Ντουνούσης. Εδώ στον Κουτζαμάνι, εκείνο στον Παπαδόπουλο. Θα ζυγεί τις επιλογές του. Θα πάρει το χώρο προς τα μέσα, θα πιεστεί τον Μιχαηλίδη. Θα είναι άστοχος, rebound ο Μιχαηλίδη. Κατεβάζει την μπάλα.
επιστρέψει κιόλα. Θα πάρει το χώρο, θα δώσει το Φιλανδριανό. Ο Λουκίνο σκοράρει και πάλι. Κι άλλο εφηβιασμό. 91-79. Σιρήνα με αυτού του εφηβιασμού παίρνει και ένα καλό προβάδισμα. Ακόμα μεγαλύτερο γιατί παίζουν ρόλο και οι πόντοι σε πολλές των περιπτώσεων. Εδώ μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. 3,5 λεπτά στο ρολόι. Τσινάρης Διοργίου που ανέβηκε. Και ο Δόγος ψηλά. Μπάλα πάει στον Δόγο αλλά δεν περνάει. Τελικά η μπάλα κλέβει και πάλι ο Μιχαηλίδης. Καλέσεις. Πολύ φορτσάτος. Κόβεται από τον Γεωργίου. Ακόμα ένα πολύ ωραίο μπλοκ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με τα ωραία δύο μπλοκ που έκανε. Παναφορά του Καλέσι. Ασβεστόπουλος. Παρέμβαση του Δόγκου. Τσινάρης. Η πάσα. Πολύ ωραία στον Δόγκο. Δόγκος αριστερό λέει από την rebound. Από τον Μιχαηλίδη. Καλέσις. Πάνω κάτω η μπάλα και πάλι. Καλέσις. Σκουπ λέει up. Rebound ο Τσινάρης. Δουνούσης. Κατεβάζει εφνιδιασμοί επί εφνιδιασμών εδώ. Μπλοκ του Φιλανδριανού. Και παίρνει και πάλι ο Μιχαηλίδης την μπάλα. Περνάει. Μιχαηλίδης. Ασβεστόπουλος. Φιλανδριανός. Ωραίο καλάθι. 51-81. Πατάνε τον Γκάι συνεχώς. Υπέκτης Σιρήνας. Παπαδόπουλος. Θοδωρής Γεωργίου. Ένα μακρινό τρίποντο. Ριμπάουν με Μιχαηλίδη. Και πάλι τρέχει ένα τρίπ Σιρήνα, αλλά έχουν γυρίσει αντίπαλοι πλέον. Θα πάρει τρίποντο. Δεν θα το βάλει εδώ. Αλλά είναι ο Ζωστόπουλος για να πάρει το ριμπάουν. Ο Ραφαήλος Ζωστόπουλος. Η εκτέλεση μετά την τρίπλα. Ριμπάουν του Γεωργίου. Ενώ πλησιάζουμε στα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα. Γεωργίου. Έχει ενέργεια. Θα κάνει την kick-out πάσα, θα βρει το Δόγκο, εκείνος θα εκτελέσει για 3. Αλλά δεν θα βρει το στόχο, rebound του Φιλανδριανό. Πατάει ωραία το πόδι. Φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι έτοιμος. Δεν ήθελα να μας ευνηδιάσει. Μας είχε πει ότι δεν είναι στο 100%. Σήμερα φαίνεται ότι το πατάει ωραία το πόδι, καλά. Μπαίνει στις φάσεις. Είναι εύστοχη πρώτη βολή. Στοχή εδώ, αλλά παίρνει το rebound ο Σβεστόπουλος που θα σηκωθεί. Αλλά δεν θα δικαιωθεί για την επιλογή του. Rebound του Παπαδόπουλου. Γεωργίου. Πέρα στον Τσινάρη. Τσινάρη θέλει να βρει τον Τούνουση, τον βρίσκει. Ο Ντουνούς του Γεωργίου, ο Γεωργίου για 3. Καλάς όμως δεν θα έρθει. Ριμπάουν του Καλέσι. Η Ραχαία τρίπλα. Η πάσα στο Φιλανδριανό. Ο Φιλανδριανό στον Ασβεστόπουλο. Βήματα εκεί. Έχει κάνει. Εδώ αυτό φάνηκε. Εκεί κινήθηκε την ώρα που είχε σταθερό πόδι. Δεν την έπιασε κίνηση την μπάλα. Παπαδόπουλος. Δόγος. Ο Κου. Τώρα το είδαμε. Του Ντουνούση. Παδοκλός. Το πάτημα και την εκτέλεση 2 ποντών. 53-82. Φιλανδριανός. Πάει το δεξί διάδρομο με την πίεση του Ντουνούση. Μονομαχίζει το τριμπάνο και πίσω Γεωργίου. Θα ψάξει. Θα βρει το Δόγο. Ο Δόγκος θα περιμένει τους συμπαίκτες του. Τσινάρης, παρέμβαση του Ασβεστόπουλου. Το φάουλ, το Θεόφιλο. Εδώ. 34 δευτερόλεπτα. Παναφορά από τον Μιχαηλίδη. Καλέσεις. Θα μαζέψει, θα κάνει το lay-up και θα βάλει κι άλλο. 53-84. Παπαδόπουλος. Κάμε θα κάνουμε επίθεση. Τι να μην κάνουμε. Δείτε, αλλάζουν χειραψίες οι δύο ομάδες.
Ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει επίθεση. 6 δευτερόλεπτα. Αυτά από εμάς. Ωραίο παιχνιδάκι. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.